Βρισκόμαστε σήμερα εδώ στον κόμβο Ξηροκάμπου, στην είσοδο της πόλης του Αγίου Νικολάου. Το τμήμα τροχέας Αγίου Νικολάου πραγματοποιώντας μια δράση ενημερωτικού χαρακτήρα με αρκετούς συμβολισμούς. Στη δράση αυτή, εκτός από το τμήμα τροχέας Αγίου Νικολάου, συμμετέχει η ιδιωτική εταιρεία Catering Γιαλιτάκης. Αυτό το οποίο κάνουμε είναι δίνουμε στους οδηγούς που θα περάσουν εδώ από τον κόμβο ενημερωτικά φυλάδια με συμβουλές οδικής ασφάλειας, πράγματα τα οποία τα γνωρίζουν και θα πρέπει να τηρούν στις μετακινήσεις τους. Και επιπλέον η εταιρεία Γιαλιτάκης έχει προετοιμάσει και δίνει στους οδηγούς χριστουγεννιάτικα εδέσματα ενώπιση των ημερών και αμή αλκοολούχα ποτά, συγκεκριμένα μπύρες χωρίς αλκοόλ, που έχουν πάνω τυπωμένα μηνύματα οδικής ασφάλειας. Μέσα από τη δράση αυτή θέλουμε να δώσουμε το μήνυμα ότι αλκοόλ και οδήγηση δεν πάνε μαζί. Αυτοί οι οποίοι θα καταναλώσουν αλκοόλ να μην βιάσουν το τιμόνι και να υπάρχει πάντα κάποιος στην παρέα ο οποίος δεν θα έχει πιει για να επιστρέψει όλη την παρέα πίσω με ασφάλεια. Αυτό το οποίο η ευχή μας είναι αυτές τις μέρες να κυλήσουν ομαλά, να μην έχουμε κάποιο τροχαίο ατύχημα, να κυλήσουν ανέμακτα τόσο εδώ στην πόλη μας, στην περιοχή μας, όσο και στην υπόλοιπη Κρήτη. Και θα ήθελα να ευχηθώ σε όλο τον κόσμο καλές γιορτές, με υγεία, ασφάλεια, να μην ξεχνούν ότι το πιο πολύτιμο αγαθό είναι η ανθρώπινη ζωή. Και ζητούμενο είναι να επιστρέψουν όλοι μετά τις γιορτινές μέρες με ασφάλεια πίσω στα σπίτια τους. Κύριε Ζερβάκη, είναι και από σήμερα σε ισχύ μέχρι την ερχόμενη εβδομάδα και τα αυξημένα μέτρα της τροχίας, έτσι, για την έξοδο. Αυτές τις ημέρες είμαστε επιποδός, όπως κάθε γιορτινές μέρες η υπηρεσία μας. Είμαστε τόσο κατά τη διάρκεια της ημέρας, όσο και κατά τη διάρκεια της νύχτας, με συνεργεία μέθης σε όλη την περιοχή, αρμοδιότητάς μας. Θέλουμε να αυτό που προέχει είναι η προστασία της ανθρώπινης ζωής και η πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων. Θα ήθελα να καλέσω όλους τους οδηγούς που θα κινηθούν αυτές τις ημέρες, τα λέμε κάθε φορά, να ελέγχουν το όχημά τους πρωτού ξεκινήσουν. Το πρώτο είναι αυτό. Να κάνουν χρήση της ζώνης ασφαλείας του προστατευτικού κράνους, του παιδικού καθίσματος όσοι μεταφέρουν μικρά παιδιά, να κινούνται με χαμηλές ταχύτητες τόσο εντός των πόλεων όσο και εκτός, να αποφεύγουν τα αντικανονικά προσπεράσματα, να μην καταναλώνουν αλκοόλ όταν πρόκειται να οδηγήσουν και να μην κάνουν χρήση του κινητού του τηλεφώνου ή άλλων συσκευών κατά την οδήγηση που αποσπούν την προσοχή τους. Να μην ξεχνούν οι οδηγοί αυτό που δίνουμε και στο φυλάδιο και γράφουμε και στο φυλάδιό μας, ότι λίγα δευτερόλεπτα είναι αρκετά να χαλάσει όχι μόνο η επόμενη χρονιά, αλλά ολόκληρη η ζωή μας.